Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας και μπορεί η πανδημία να συνεχίζει να κυριαρχεί στην ατζέντα, αλλά στο μεταξύ ο κόσμος μας αλλάζει. Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία, συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τα όσα γνωρίζαμε για τον κόσμο μέχρι χθες και μια από αυτές τις ενδυνάμει τεκτονικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τον κόσμο για τις επόμενες δεκαετίες είναι η συμφωνία AUKUS. Είναι αυτή η συμφωνία που κατά κάποιο τρόπο επανασυστήνει με σύγχρονους όρους την παλιά Βρετανική Αυτοκρατορία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία μπαίνουν σε μια εμπορική αμυντική συμφωνία απέναντι στο δέος της Κίνας, με ό,τι τούτο μπορεί να συνεπάγεται για τον πολυπολικό μας κόσμο, για τις τύχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιδράσει σε αυτή τη νέα δυναμική που δημιουργείται. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα και όχι τα της πανδημίας, με τον οικονομολόγο Καλία Δράκο, με τον οποίο έχουμε αναφερθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα πριν την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας, κύριε Δράκο. Έχουμε μιλήσει για τον πολυπολικό κόσμο, έχουμε μιλήσει για την μετατόπιση του ενδιαφέροντος και του κέντρου βάρους από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο σε άλλες περιοχές της Ιφιλίου και ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση απόψε μαζί με τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, τον καθηγητή δημοσιογραφίας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας μέσω Skype. Χαίρετε κύριε Φραγκονικολόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Ναι. Τα είπατε λίγο ανάποδα. Καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα ότι είπα. Μπορεί να τα μπέρδεψα, δεν πειράζει. Ναι. Κύριε Φραγκονικολόπουλε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια συμφωνία που εν δυνάμει, κανείς δεν ξέρει, είναι ενδεχομένως πρώιμο, εν δυνάμει μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όπως το ξέραμε και τις επόμενες δεκαετίες. Να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Εσείς, καταρχήν, πώς την αποτιμάτε, πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια συμφωνία? Κοιτάξτε, είναι σημαντική διότι εκδηλώνει με το πιο φανερό τρόπο, νομίζω, ότι για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον είπα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται αλλού. Γι' αυτό και οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, έτσι? Ναι. Δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει αυτό, διότι ο Biden τα λέει αυτά και από τη θέση του Αντιπροέδρου εδώ και αρκετά χρόνια. Το ίδιο έχει υποστηρίξει και με το Αφγανιστάν. Η Αμερική θα πάει εκεί. Η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Πρέπει να την υπολογίσει. Το δυσάρεστο σε όλη την υπόθεση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει ξεκάρφωτη. Βέβαια, δεν φταίνει οι Αμερικανοί γι' αυτό. Φταίνει οι Ευρωπαίοι. Φταίμε εμείς που τα τελευταία 70 χρόνια ανεβήκαμε στο άρμα των ΗΠΑ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς βέβαια και του ΝΑΤΟ, αλλά κακομάθαμε. Με αποτέλεσμα να μην κάνουμε κάτι για την δική μας κοινή πολιτική ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Συζητάμε τα τελευταία 30 χρόνια και ειδικότερα από τότε που έκανε, αν θυμάστε, εκείνη και την περίφημη συνάντηση ο Μπλερ με το Ζισκάρ Ντεστέν στο Μαλό το 1998, για το αν θα πρέπει να υπάρξει στρατός ή όχι της Ευρωπαϊκής της Ένωσης. Είδαμε τα κενά μας σε πολλά επεισόδια, ας πούμε, σε πολλά γεγονότα. Τα είδαμε στο Κωσοφοπέδιο, τα είδαμε αργότερα στο Ιράκ, τα είδαμε στη Σομαλία, τα είδαμε πιο πρόσφατα, ας πούμε, τα είδαμε στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν πολλά κενά. Και είναι κρίμα. Κύριε Φραγκονικολόπουλε, διερωτώ με, μπορεί το Brexit να είναι αποτέλεσμα και συνέπεια της υπερίσχυσης του λαϊκισμού, όπως αυτός εκφράστηκε κατά κύριο λόγο
από τον νυν πρωθυπουργό. Το θέμα είναι το εξής. Μήπως τελικά οι λαϊκιστές στη Βρετανία απλά έπαιξαν το παιχνίδι που το βαθύ κατεστημένο του Ηνωμένου Βασιλείου ήθελε να παιχθεί, δηλαδή της απεξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της σύγκλησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, η Αγγλία, η Βρετανία είναι πάντα σε αναζήτηση ενός ρόλου. Δεν τον έχει βρει ακόμα. Από τότε που έχασε τις αποικίες στη δεκαετία του 50, είναι σε αναζήτηση ενός ρόλου και προτίμησε να επενδύσει πάνω στη στρατηγική σχέση, έτσι τη λέει, με τη ΣΥΠΑ. Έτσι, και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω λόγο για νέα Βρετανική αυτοκρατορία, όπως είπατε εσείς στην αρχή. Απλά υπάρχει μετατόπιση γεωστρατηγική. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Έπρεπε να το έχουμε καταλάβει, έπρεπε να το έχουμε μυριστεί και έπρεπε να έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Αυτό το γεγονός επιταχύνει ή υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει αυτές τις εξελίξεις προς μια φεντεραλιστική προοπτική. Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση του Αφγανιστάν και στην περίπτωση τώρα της συμφωνίας με την Αυστραλία και τη Βρετανία, ο Μπορέλ βγήκε και είπε ότι είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε. Και στις δύο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, ας πάμε πίσω στην αρχή του 21. Θα θυμάστε ότι εκεί δεχτήκαμε μια άγρια επίθεση από το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών σε press conference, όταν ήταν ο Μπορέλ, ο ύπατος αρμοστής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ήταν στη Ρωσία. Το θυμάστε. Όλα αυτά είναι πλήγματα στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αδύναμη και ότι είναι σε παρακμή. Δεν είναι έτσι. Ότι πρέπει κάτι να κάνει στα ζητήματα πολιτικής και στρατηγικής, ναι, διότι ο κόσμος αλλάζει, γίνεται πιο επιθετικότερος, γίνεται πιο ανταγωνιστικότερος και γίνεται πιο αβέβαιος, ναι, σίγουρα κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό θα το δούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ξέρει, να συζητήσει πού στέκεται και τι θέλει να κάνει στον κόσμο. Έτσι. Δεν μιλάμε μόνο... Και να μάθει και να αποφασίζει, ναι, σε γοργούς ρυθμούς. Ναι. Και έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι. Ότι θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιες περιοχές θα επεμβαίνει ή όχι και με ποια κριτήρια, τι θα κάνει για το κλίμα, αν θα πάρει την πρωτοβουλία κτλ. Τι θα κάνει με την τεχνολογία. Είναι ένα σωρό ζητήματα. Τι θα κάνει με τις κυβερνοεπιθέσεις. Είναι ένα σωρό ζητήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και ειδικότερα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό που κατά τη δική μου γνώμη σώζει την Ευρώπη είναι ότι είναι πολύ ισχυρό αυτό που αποκαλούμε the Brussels effect. Η Ευρώπη μπορεί να μην έχει στρατό, μπορεί να μην έχει μια παγκόσμια γεωπολιτική στρατηγική αντίληψη, αλλά ως ένωση θέτει πολλούς κανόνες και πολλές νόρμες σε ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Κτλ. Αυτό δεν εξατμίζεται εύκολα, ούτε πρόκειται να εξατμιστεί. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσει και μέσα από αυτό να επενδύσει για ένα καλύτερο ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα. Και μπορεί να το κάνει. Εάν διαβάσετε, επειδή εγώ ασχολούμαι με τη δημόσια διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάω πολύ την εικόνα της και τι μπορεί να κάνει για να την φτιάξει. Εάν διαβάσουμε δημοσκοπήσεις που έγιναν τώρα μέσα στην περίοδο της πανδημίας, υπάρχει τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης από τους πολίτες μια διάθεση για αλλαγή, για οργανωτικές και λειτουργικές, αν θέλετε, αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο αυτές οι έρευνες που τις κάνουν μεγάλοι οργανισμοί και μιλάνε με πολλούς πολίτες από όλο τον κόσμο, η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ καλύτερη από ότι είναι αυτή της Αμερικής ή της Κίνας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, εμείς απολαμβάνουμε περίπου το 60% η Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώταν εμείς, σε παγκόσμιο επίπεδο στήριξης, ενώ η Αμερική και η Κίνα απολαμβάνουν κάτω από το 40%.
Και μάλιστα τα ποσοστά αυτά της Κίνας και της Αμερικής είναι συνέχεια μειωμένα. Και εάν κάτι τους αρέσει σε πολίτες άλλων υπήρων, άλλων χωρών, ας πούμε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι υπερασπιζόμαστε πολύ τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εμπόριο, την τεχνολογία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να, πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Αλλιώς καλλιεργείται μία εικόνα καταστροφής, παρακμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει φτάσει στα όρια της. Εάν θέλετε να το πούμε πολύ πιο απλά, είναι μία ένωση που ζούσε μέσα στη βεβαιότητα, μέσα στην ευημερία. Ήρθαν οι κρίσεις, οι οικονομικές και οι προσφυγικές. Η οικονομική κρίση έκανε τους Ευρωπαίους αβέβαιους, τους γύρισε προς λαϊκιστικές έτσι, επιλογές, ακροδεξιές, ξενοφοβικές. Το ίδιο συνέβη, ας πούμε, και με την κρίση των προσφύγων. Και τώρα ξαφνικά νιώθουμε ότι βιώνουμε μια κρίση επειδή η Αμερική έχει άλλα. Μήπως αυτό που σημαίνει είναι ότι η υποευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ανακαλύψει εκ νέου τα όρια της. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι είμαστε και λίγο κακομαθημένοι, ξέρετε. Πρέπει. Αλλά δεν έχει φτάσει στα όρια του. Αλίμονο. Αλλά καλείται να τα ανακαλύψει. Αυτό είναι ένα πράγμα που πεθαίνει. Έχει δύναμη. Διότι έχει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Φρακονικολόπουλε. Η αναμέτρηση Κίνας-ΗΠΑ έχει και μια παράμετρο που δεν μπορεί κανείς να τη λάβει υπόψη του. Το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική αλληλεξάρτηση αυτών των δύο μεγάλων παγκοσμίων παικτών. Μέχρι πού και πόσο μπορούν να τραβήξουν το σκηνή και οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα το τραβήξουν σε τέτοιο σημείο, ώστε γιατί αν το τραβήξουν θα διαλύσουν την παγκοσμιοποίηση. Έτσι. Ναι, και κινδυνεύουν οι ίδιοι πρώτα απ' όλα. Ναι, και κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Νομίζω ότι θα συνεργαστούν. Πρέπει να συνεργαστούν, γιατί τα προβλήματα είναι τέτοια που μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούν να βρουν λύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γυρίσουμε σε έναν κόσμο όπως ήταν αυτός στο τέλος του 19ου αιώνα, έτσι, με συμμαχίες, περιχαρακωρώσεις, εθνικισμούς και τέτοια. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε κάπου εκεί. Απλά αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Σπιτσέρη. Δεν βρισκόμαστε στους 45, όπου η Αμερική έπρεπε να κάνει αισθητή την παρουσία της στην Ευρώπη για να βοηθήσει την Ευρώπη οικονομικά να μπορέσει να ανταπεξέλθει απέναντι αυτό που τότε θεωρούσε κομμουνιστικό επεκτακτισμό κτλ. Βρισκόμαστε στο 2021. Ο κόσμος είναι πολυπολικός, υπάρχουν αναδυόμενες δυνάμεις, κινήματα, ιδέες, τα πάντα, ας πούμε. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι αλλάζει ο κόσμος. Εμείς στα ζητήματα αυτά της στρατηγικής και της γεωπολιτικής χαρακτηριζόμαστε από το άστο for later, άστο για αργότερα. Μια αναβλητικότητα. Είναι κάτι σαν την εξωτερική μας πολιτική, ας πούμε. Την ελληνική εξωτερική πολιτική που από χρόνο σε χρόνο λέμε τι θα κάνει η ΗΠΑ. Θα στηρίξει την Τουρκία ή θα στηρίξει εμάς. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Κάπως έτσι. Πρέπει να βγει από αυτό το τέλμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τέλμα της αναβλητικότητας. Μάλιστα. Αλλά βέβαια, σας είπα, είναι 27 κράτη-μέλη. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι δύσκολο. Να είναι σε μια ευθεία χωρίς προβλήματα. Είναι το λαμπρότερο οικονομικό και πολιτικό εγχείρημα της ιστορίας. Προσπαθούν 27 κράτη-μέλη να συνεργαστούν, να τα βρουν, άλλα είναι μεγάλα, είναι μεσαία κτλ. Μην δίνουμε την εικόνα ότι παρακμάζει, ότι καταραίει. Όχι. Μάλιστα. Κύριε Δράκο, θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον κύριο Φρακονικολόπουλο. Όχι, ερώτημα δεν θέλω να ρωτήσω. Εν πολλής συμφωνώ με τις απόψεις ότι κάτι πρέπει να κάνει η Ευρώπη με την έννοια ένας οικονομικός κολοσσός που είναι γεωπολιτικά νάνος, τι πρέπει να κάνει για να γίνει μια παγκόσμια δύναμη, δηλαδή να εξελιχθεί γεωπολιτικά. Το ζήτημα δεν είναι απλό και ούτε
μπορεί κανείς να αποσυνδέσει το Brexit από αυτό που γίνεται τώρα εκεί, από αυτή τη συνθήκη αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Αμερικής. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Ευρώπη είναι οικονομικός κολοσσός, αλλά πρέπει να αποφασίσει θα παίξει παγκόσμιο ρόλο ή όχι. Και αυτό πρέπει να το πει στους πολίτες και να ανάγκη και να κάνει... Και περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις δεν υπάρχουν. Σωστά, κύριε Φραγκονικολόπουλε. Όχι, δεν υπάρχουν. Και για καθυστερήσεις όχι μόνο σε ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι. Είναι το περιβάλλον, είναι η μετανάστευση, είναι ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή, ήρθε η ώρα να μπορούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι κυβερνήσεις, αν θέλετε, των κρατών μελών, να πούνε ότι τα προβλήματα λαμβάνουν χώρα εκτός των συνόρων μας, πολλές φορές δεν ελέγχονται, είναι σύνθετα, πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι πολύ απλό και νομίζω μια πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται τώρα με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία είναι και διαδικτυακή. Υπάρχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μπορούν διάφορες ομάδες των πολιτών και πολίτες, μπείτε μέσα, είναι πολύ ενδιαφέρον, να συζητήσουν και να προτείνουν σκέψεις. Αλλά χρειάζεται και πολιτική βούληση. Πρόβλημα, αν θέλετε, είναι ότι ιδέες, για καλή μας τύχη, ιδέες υπάρχουν. Και προτάσεις υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι πολιτικοί σκέφτονται με το εδώ και τώρα, το τι γίνεται τώρα, αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα και δεν κοιτάνε τις υποβόσκουσες αιτίες των προβλημάτων. Με αποτέλεσμα εμείς οι θνητοί, οι πολίτες, να μην έχουμε έκθεση σε ουσιαστικές και εναλλακτικές προτάσεις. Και να εγκλωβιζόμαστε μέσα σε εθνικές αφηγήσεις, εθνικές προτεραιότητες. Αλλά νομίζω ότι θα το παλέψει. Και... Άλλωστε δεν έχει και άλλη επιλογή. Ναι, δεν μόνο έχει άλλη επιλογή. Μόνο μέσα από τη συνεργασία και από μία στρατηγική. Γιατί σας είπα, τα προβλήματα είναι σύνθετα, είναι παγκόσμια. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβουμε, αν αυτός δεν είναι ένας καλός λόγος για να το καταλάβουμε, τότε τι είναι. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε, κύριε Δράκο, εσείς? Όχι. Μάλιστα. Ξυπνήσαμε, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο. Ξυπνήσαμε και ξαφνικά είδαμε αυτό το πράγμα. Όχι, ξυπνήσαμε μέσα στον Αύγουστο και όλοι λέγαμε, μα τι έγινε με το Αφγανιστάν. Μα αυτό ήταν αναπόφευκτο. Γιατί όταν πας σε μια χώρα και προσπαθείς να επιβάλλεις τη δική σου αντίληψη ασφάλειας, ενώ αυτοί έχουν άλλη αντίληψη, δηλαδή πώς θα φάμε, πώς θα πάμε σε γιατρό, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και τα προβλήματα μεταφέρονται σε εμάς. Πρέπει να αλλάξει όλη η σκέψη, όλη η λογική. Αλλά ελπίζω. Είμαι αισιόδοξος. Παραμένετε αισιόδοξος. Και αυτό, ναι, να κρατήσουμε την αισιοδοξία σας και να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Φραγκονικολόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνω καλά. Να ακούσετε. Αυτά λοιπόν... Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με μια πρώτη προσέγγιση αυτού του τεράστιου ζητήματος με τις πάρα πολλές παραμέτρους με τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο τμήμα δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πάντα μαζί μας ο οικονομολόγος Καλλίας Δράκος ως ο κεντρικός προσκεκλημένος. Άλλωστε με τον κύριο Δράκο αυτές τις συζητήσεις πριν την ύπαρξη της συμφωνίας AUKUS τις έχουμε κάνει κατά το παρελθόν για το τι συμβαίνει στην οικονομία σε αυτόν τον νέο πολυπολικό κόσμο και κατά πόσο μεταφέρεται το κέντρο βάρος από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπου παλιά πεζόταν το παιχνίδι, σε άλλα σημεία στην Ιφίλιο. Κύριε Δράκο, ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είπε και ο κύριος Φραγκονικολόπουλος πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κοιτάξτε, η προσέγγιση μέσα σε τόσο λίγο χρόνο είναι πολύ επιδερμική και δεν εμβαθύνει τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο πόλεμος Αμερικής-Κίνας υπήρχε και ήταν νομισματικός. Τουλάχιστον 10 χρόνια, τώρα με 15.
Και αυτό γινόταν γιατί δεν δεχότανε κανένας από τη Δύση να χειραγωγείται το κινέζικο νόμισμα. Με συνέπεια να κάνει κουμάντο στις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Δεν πεζόταν ελεύθερα στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό ήταν ένα κάτι το οποίο δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις. Μπορεί να ήταν οικονομικές οι σχέσεις, μετά να γίναν πολιτικές. Τώρα να είναι γεωπολιτικές. Έτσι, έχουμε μια διαβάθμιση. Στη συνέχεια, αυτός ο πόλεμος ο νομισματικός έγινε πόλεμος εμπορικός. Δεν τα βρίσκαν με τον Τραμπ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είχαν κόντρες. Έβαζε δασμούς ο Τραμπ στα κινέζικα, στην Αμερική αγορά, τι έκανε απ' έξω κτλ. Μεθόδους ντάμπινγκ στις εξαγωγές γινόταν χαμός. Πέραν του νομισματικού και εμπορικός. Ήρθε και αυτό τώρα. Ας το πω αμυντικό. Το οποίο συνιστά μια κλιμάκωση των όσων προηγήθηκαν. Αυτά τα δύο προηγούμενα τα λέγαμε. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εδώ το βάλεις στην κατάσταση που είναι σήμερα η παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο, γιατί αν δεν δουλέψει το διεθνές εμπόριο, μην περιμένετε να δείτε θετικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Έτσι. Αν το βάλεις στην έννοια του διεθνούς, όπου θα ακούσατε φυσικά, τα κόστη μεταφοράς πήγαν 10 φορές επάνω από ό,τι ήταν πριν το 19. Λοιπόν, δεν πρόκειται να στρώσει τίποτα, ό,τι και αν κάνουν. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν δούλεψε το διεθνές εμπόριο. Ένα από τα τρία, εν πάση περιπτώσει, πράγματα να δουλέψει για να αλαφρυνθούν τα άλλα δύο. Μάλιστα. Αν μείνουν έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη προσέγγιση αυτού του πολυσχηδούς ζητήματος, τη συμφωνία Άουκους και των αλλαγών που τούτη επιφέρει στην παγκόσμια ισορροπία και των αλλαγών που τούτη επιτάσσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταδύσει κομπάρσωσα ο πρωταγωνιστής στο διεθνές στερέωμα οικονομικό και όχι μόνο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να ακούσουμε τι έχει να πει για αυτό το ζήτημα ο καθηγητής διεθνούς δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μίλτος Σαριγιαννίδης. Μιλήσαμε μαζί του τηλεφωνικώς πριν από λίγη ώρα και συνεχίζουμε τη συζήτηση εδώ με τον Καλλιέργο Δράκο. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τη συζήτηση για τις διαστάσεις, τις επιπτώσεις της συμφωνία AUKUS στην παγκόσμια οικονομία, στις παγκόσμιες ισορροπίες, στο πώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις και τη σημασία των νέων γεωστρατηγικών επιλογών ανά τον κόσμο, του ρόλου που καλείται να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα νέα δεδομένα. Είμαστε εδώ με τον οικονομολόγο Καλλία Δράκο. Πάμε να δούμε τι είπε για το θέμα πριν από λίγη ώρα ο καθηγητής διεθνούς δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μίλτος Σαριγιαννίδης, και επιστρέφουμε. Κύριε Σαριγιαννίδη, έχει γίνει ήδη πολύ λόγος για αυτή τη συμφωνία AUKUS, που με έναν τρόπο επαναστήνει την παλιά Βρετανική αυτοκρατορία με τις ΗΠΑ φυσικά αυτή τη φορά να παίζουν το πρώτο ρόλο. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα μπορεί να έχει μακρά διάρκεια? Νομίζω πως το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει πρώτα απ' όλα ιστορία η οποία πηγαίνει πολύ πιο μπροστά σε σχέση με τις επιλογές Biden ή τις επιλογές Trump ή ακόμα και τις επιλογές Obama. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο χώρο του ειρηνικού και μάλιστα στην απέναντι ακτή του ειρηνικού, αντιλαμβανόμενες πολύ νωρίς ότι η Κίνα αποτελεί τον παίκτη ο οποίος ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και του ειρηνικού. Συνεπώς, η στροφή αυτή με την
αν θέλετε, στην ομολόγηση αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιβεβαίωση της πάγιας, θα έλεγα, αντίληψης που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο στρατηγικής αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουν ή αν θέλετε να θέσουν αναχώματα κυρίως αρχικά στην οικονομική επέκταση της Κίνας αλλά σίγουρα και στα ζητήματα ασφάλειας που θέτει η κινέζικη παρουσία με τον πολεμικό της στόλο στην περιοχή της Συνικής Θάλασσας και όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως στην περιοχή της Συνικής Θάλασσας και την προσπάθειά της να δημιουργήσει έναν χώρο αποκλειστικής δικαιοδοσίας σε βάρος των γειτονικών κρατών. Νομίζω λοιπόν πως η επιλογή δεν έχει να κάνει τόσο με ζητήματα που αφορούν στην επανασύσταση υπό άλλη μορφή αυτοκρατοριών, ούτε έχει να κάνει σε μια επιλογή που προέρχεται πρωτίστως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει να κάνει με επιλογές τις οποίες θέτει στο τραπέζι των συμμάχων της, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια φυσικά δεν έχουν κανέναν λόγο να αρνηθούν τη συμμετοχή τους ούτε για Αυστραλία, ούτε και το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά το τελευταίο στο βαθμό που πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερο να διαμορφώσει τις γεωπολιτικές του προτεραιότητες με βάση αποκλειστικά τα βρετανικά συμφέροντα. Η διερκυστήδα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι οι δύο χώρες από τη μια είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη, από τη μια η μία είναι εξαρτώμενη από την άλλη. Και μιλώ για τη διείσδυση της Κίνας στην οικονομία της Αμερικής, στις αμερικανικές εταιρείες, αλλά και την εξάρτηση της Κίνας από τις εξελίξεις της αμερικανικής οικονομίας. Αυτή η διερκυστήδα πώς μπορεί να εξελιχθεί? Το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, αλλά είναι το σωστό ερώτημα. Διότι προφανώς και υπάρχει οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο, μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Από την άλλη πλευρά όμως η Κίνα, εκτός από έναν γίγαντα ο οποίος διαθέτει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αν θέλετε μια ανθυρή οικονομία η οποία υπερεπεκτείνεται, πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση ουσιωδώς να απειλήσει τα συμφέροντα άλλων δυνάμεων και όχι μόνο των ΗΠΑ στην περιοχή και κυρίως να διατηρήσει αυτή την δυναμική. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα φανεί σε βάθος χρόνου, κατά πόσο δηλαδή η ίδια η Κίνα μπορεί να διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί να διατηρήσει αυτή την οικονομική ισχύ την οποία επενδύει σε χώρες στις οποίες θέλει να ασκήσει επιρροή και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι διατεθειμένες ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, στη λογική της αυτοκρατορίας, όπως είπατε νωρίτερα, η οποία θέλει να υπερασπίσει τα κεκτημένα δικαιώματά της στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στην περιοχή, στην Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν στο παιχνίδι και τη Γαλλία, διότι και η Γαλλία έχει συμφέροντα στην περιοχή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Διαθέτει νησιά τα οποία έχουν πραγματικά τεράστιες ζώνες αποκλειστικής αρμοδιότητας, όπως είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συνεπώς και η Γαλλία έχει ενδιαφέρον στρατηγικό στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο η Γαλλία, αν θέλετε, έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται όχι μόνο για το ζήτημα της ακύρωσης της Συμφωνίας Πώλησης Υποβρυχίων ανάμεσα στη Γαλλία και την Αυστραλία, αλλά και για το γεγονός ότι δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες με συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού. Είναι και η Γαλλία και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η Συμφωνία AUKUS σημαίνει ενδεχομένως ένα ορόσημο, μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Μετατοπίζεται κατά πολύ το κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Τι μπορεί τούτο να σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα νέα δεδομένα? Το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, το ζήτημα το κρίσιμο, είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Το γεγονός ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατορθώσει να διαμορφώσει μια ισχυρή
συνεκτική πολιτική αναφορικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα τα σημαντικά οικονομικά μεγέθη που διαθέτει, παραμένει ένας νάνος αναφορικά με τις στρατιωτικές επιχειρησιακές ικανότητές της. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, επιβεβαιώνεται ότι στον πολυπολικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται τον πρώτο ρόλο και ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, διαδραματίζουν οι χώρες οι οποίες διαθέτουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει πολυδιάσπαση και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά την αδυναμία θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει τις προκλήσεις του καιρού. Συνεπώς, ακόμα μία φορά ερχόμαστε μπροστά σε αυτή την θλιβερή επιβεβαίωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της αδυναμίας της δηλαδή να συμμετέχει στις γεωπολιτικές εξελίξεις και να τις συνδιαμορφώνει με βάση το αποτύπωμα της δικής της στρατιωτικής ισχύως. Και επειδή ακριβώς αυτό το αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα αδύναμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας θεατής και από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη της, τα οποία έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, επιδιώκουν επιμέρους, αν θέλετε, διευθετήσεις, συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με άλλα κράτη προκειμένου να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν τις διεθνείς εξελίξεις. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθυλωμένη, δεν συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία. Το ερώτημα είναι αν αυτού του είδους οι εξελίξεις, οι οποίες αναδεικνύουν τα δικά της ελλείμματα σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως, θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν κάποια στιγμή δυναμικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, που θα οδηγήσουν σε πιο τολμηρές αποφάσεις και θα έχουν ως ζητούμενο τη διαμόρφωση πολιτικών ασφάλειας και άμυνας, οι οποίες θα αποτυπώνουν στον χάρτη τον γεωπολιτικό ένα μετρήσιμο, ένα ισχυρά, μετρήσιμο ισχυρά αποτύπωμα που θα δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες λόγω στις διεθνείς εξελίξεις. Κύριε Σαραγιονίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ για τη φιλοξενία. Αυτά λοιπόν, κύριε Δράκο. Εδώ ο κύριος Σαραγιονίδης έθεσε και το θέμα της Γαλλίας ως ενός δυνάμη εταίρου ή ενός μιας μεγάλης χώρας που μπορεί να ενδιαφέρεται για αυτές τις εξελίξεις, για αυτό το νέο μέτωπο στον ειρηνικό και τη μετατόπιση των ενδιαφέροντων προς τα εκεί, υπό την έννοια ότι έχει ζωτικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Όλοι, με αρχή τον Biden τον ίδιο, ο οποίος τηλεφώνησε τον Μακρόν και θα συναντηθούν τον Οκτώβριο, θα προσπαθήσουν να εξευμενήσουν τη Γαλλία. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή δηλαδή για συζήτηση. Το ζήτημα είναι τι θα έχουμε από τις μεθαυριανές εκλογές της Γερμανίας και κατά πόσο η όποια κυβέρνηση σχηματιστεί θα μπορέσει μαζί με τον Μακρόν να κάνει αυτό που είπε ο κύριος Σαραγιαννίδης. Δηλαδή να επιβάλλουν ότι ξέρεις το μαγαζί πρέπει να αποκτήσει και στρατιωτική ισχύ, όπως έχει οικονομική. Πρέπει να παίζει ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις. Και για να παίζει ρόλο πρέπει να αποκτήσει αμυντική ισχύ, ευρωστρατό ή όπως αλλιώς το λένε, δεν έχει καμιά σημασία, για να μπορεί να κάθεται ισότιμα στο τραπέζι. Έχω εδώ και μηνύματα τηλεθεατών που παρακολουθούν την εκπομπή και οι οποίοι λένε το εξής. Κατά πόσο πιθανό είναι αυτή η συμφωνία να γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα πατήσει το ήδη εκφρασμένο και από το νέο πιθανότατα καγκελάριο της Γερμανίας Σούλτς για την κατάργηση της ομοφωνίας και του βέτος της αποφάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, με εφαλτήριο στα οικονομικά, που μετά την πανδημία όλοι στην Ευρώπη περιμένουν χαλάρωση του συμφώνου σταθερότητας στα δημοσιονομικά, ελπίζω και εύχομαι φαινόμενα σαν τη συμφωνία AUKUS να αποτελέσουν το εφαλτήριο και για άλλες αλλαγές, μεταβολές, εξελίξεις. Το ζήτημα είναι ότι είσαι οικονομικά κολοσσός έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να παραμένεις γεωπολιτικά νάνος. Για να γίνεις παγκόσμια δύναμη, ένα απ' όλα που απαιτεί η ισχύς είναι ο εξοπλισμός. Γιατί η ισχύς δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός και ο στρατός, έχει και άλλα πράγματα. Έχει οικονομικό επίπεδο, έχει μορφωτικό επίπεδο, έχει πολιτισμό που η Ευρώπη τα έχει με τη σέσουλα αυτά όλα. Της λείπει αυτό.
Πέφτει εκεί πάνω, το φτιάχνει και είναι ισότιμος παίκτης. Διότι αν το δεις το πράγμα μικροοικονομικά και πάρει και κάνει συγκρίσεις. Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο. Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ευρώπη, Κίνα. Ευρώπη, Ρωσία. Η Ρωσία, το είπε ο πρώτος συνομιλητής, ότι ο Λαυρόφ πολύ πρόσφατα θεώρησε ότι η Ευρώπη δεν τη χάνει καμιάς υπολήψεως στα γεωπολιτικά. Το ίδιο και η Κίνα. Και συμπερίφθηκε με σκληρότατο τρόπο στο βορρά. Γιατί όμως είναι αυτό? Γιατί η Γερμανία, μόνο μερός, έχει σχέσεις με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά την προμήθεια του φυσικού αερίου. Εάν αυτό δεν υπήρχε, θα αναγκαζόταν όλη η Ευρώπη να δει τι θα κάνει με τη Ρωσία. Καταλάβατε, δηλαδή, αν ένας από όλους παίζει παιχνίδι δικό του, το ευρωπαϊκό στερεώμα τρίζει. Ή είμαστε ή δεν είμαστε, ή ο καθένας παίζει το παιχνίδι του. Θέλω να πω ότι έχεις τα φόντα, έχεις την προοπτική, έχεις τα δεδομένα, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το, γιατί δεν το κάνεις? Τι φοβάσαι, μήπως μείναν από μινάρια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Να τα συζητήσουμε. Τι φοβάσαι? Ποιος είναι ο λόγος? Αν αποφασίσεις δηλαδή να εξοπλιστείς, πάρ' το και οικονομικά το πράγμα. Ναι, και φτιάξεις αμυντική βιομηχανία. Ολόκληρο ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομίας. Τι λέμε τώρα? Τι λέμε τώρα? Πώς έγινε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο? Έτσι έγινε. Από την αμυντική βιομηχανία έγινε. Αυτά τα πράγματα, τα οποία πολλές φορές τα περνάμε ντούκου και αρχίζουμε και δίνουμε σημασία σε άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, έχουν γραφτεί, έχουν γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ιστορικά πρέπει να τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Λέμε τώρα, ας πούμε, έχει προκύψει ένα πολύ καινούριο θέμα, ότι ξέρεις, τιμές ανεβαίνουν, κάνουν γράμμα, θα έχουμε πληθωρισμό, άλλος λέει 2 μήνες, άλλος λέει 2 χρόνια, άλλος λέει σαΐ. Για να δούμε η ψύχρεμη λογική τι λέει πάνω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχεις πληθωρισμό? Διότι η οικονομία επανακινείται. Απλό. Δηλαδή, ζητάω καύσιμα, ζητάω ενέργεια για να βάλω μπροστά τα εργοστάσια, να παράγουν, γιατί υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ναι, αλλά το πραγματικό εισόδημα, που είναι η σχέση ονομαστικού εισοδήματος με επίπεδο τιμών, ναι, ωραία, αυτό το βλέπουν άλλοι, δεν το βλέπεις εσύ. Γιατί αν αυτό που παίρνεις τώρα 600 γίνει 800, δεν θα έχεις καμία απώλεια. Ένα θέμα. Μια χαρά να δεν ξέρεις την αγκαλιά. Ένα θέμα. Δεύτερος. Δεύτερη γωνία. Ζητάμε συνέχεια λεφτά. Δίνουμε λεφτά. Η ΕΚΤ δίνει συνεχώς. Παίρνει όλα τα junk bonds, ας πούμε, και τα, ξέρω εγώ, τα τραπεζικά και τα κάνει λεφτά. Η νομισματική, ας πούμε, κυκλοφορία η συνεχής φέρνει και αυτή άνοδο τιμών. Δηλαδή έχεις 2 σημεία τα οποία σημαίνουν πληθωρισμό. Γιατί απορείς? Γιατί απορείς και μάλιστα σχολιάζεις πάρα πολύ δυσμένος. Έτσι. Λες και έγινε, δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή είχες την πανδημία όλα κλειστά, να μην υπήρχαν λεφτόδεντρα για να πέφτουν λεφτά. Για να μπορούσες τον νομισματικό πληθωρισμό να τον έχεις περιορισμένο. Να μην επανεκκινούσε η οικονομία για να μπουν μπροστά τα εργοστάσια. Πώς θα καλυφθεί η ζήτηση? Δηλαδή, πώς θα πάρει μπροστά το μαγαζί? Πώς θα μιλάμε για ανάπτυξη, για να ανεβεί ο μισθός, να κάνει εκείνο να ράνει το άλλο? Πώς θα γίνουν αυτά? Καλά όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Κατά πόσο οριμάζουν συνθήκες για να καταργηθεί το βέτο? Γιατί εδώ έχουμε να κάνει με μία ένωση πολιτική, οικονομική, νομισματική, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλες ανισότητες, μεγάλες διαφορές. Η κατάργηση του βέτο δεν κινδυνεύει να θέσει υπομοιρία τους μικρότερους, όπως η Ελλάδα, στις αποφάσεις και τις βουλήσεις των ισχυρών? Λοιπόν, οι ανισότητες
γενικώς επιδρούν αρνητικά οι ανισότητες. Όπου υπάρχουν ανισότητες. Πάρε Ευρώπη, Αφρική, όπου θέλεις πάρε. Ξέρω εγώ εδώ κάνανε 10 εκατομμύρια εμβόλια ή κάνανε 1 εκατομμύριο εμβόλια. Είναι μια ανισότητα. Τώρα, 27 λαοί, 27 διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Πρέπει να γίνει μια κατάσταση η οποία να αρχίσει να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάρε παράδειγμα από τα μεγάλα θέματα και πήγαινε προς τα πιο μικρά. Τώρα, η κατάργηση του βέτο, που σας λέω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνει κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε ποια θέματα. Είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Εκτιμάται. Είναι και, θέμα μπορεί χρόνου. Και μπορεί να αρχίσει από συγκεκριμένο τομέα. Μπορεί συγκεκριμένο αυτό θέμα. Το πράγμα να είναι αφορμή να γίνει η Άουκους. Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο. Έτσι. Γιατί απλά δεν λειτουργεί το πράγμα. Δεν πρέπει πια να πηγαίνουμε πίσω από τα γεγονότα. Πρέπει να προλαβαίνουμε γεγονότα. Ή να συμμετέχουμε στη λύση τους. Στην τακτοποίησή τους, όπως θέλεις πες. Το ζήτημα είναι, ακόμα και πάρε και στο Brexit. Θυμάστε εδώ πέρα το πόσο... ότι έλεγα ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει ποτέ. Παρότι είχε δημοψήφισμα, παρότι έλεγα δεν θα γίνει ποτέ. Τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα. Από μία Δευτέρα του 20, ξεκίνησε να δουλεύει η συμφωνία αποχώρησης. Είχαμε κορονοϊό και έχουμε ακόμα, η οποία τελείωνε 31/12 του 20, παρετάθη. Ήταν προδιαγεγραμμένο δηλαδή να παραταθεί 1-2 χρόνια. Δεν ξέραν τότε ότι θα υπάρχει. Και έχει μία λίστα με θέματα που πρέπει να επιληθούν στη διάρκεια της συμφωνίας αποχώρησης μέχρι την τελική αποχώρηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποχώρηση. Απλώς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι κράτος μέλος. Το ευρωπαϊκό δίκαιο ισχύει εκεί πέρα. Να το πω έτσι με μία λέξη. Μην πάω τηλωνιακές ενώσεις και τέτοια. Λοιπόν, όταν θα γίνει η τελική συμφωνία, τότε, όταν θα υλοποιηθούν όλα τα σκαλάκια της τελικής συμφωνίας, τότε θα έχουμε Brexit. Ερώτηση. Στο πάνελ και σε όλους τους συναδέλφους. Μήπως αυτά τα πράγματα ήταν σε κάποιο βαθμό συζητημένα, αυτά που γίνονται σήμερα. Δηλαδή, φεύγω από εκεί γιατί θα μπορέσω με την Ευρώπη και το άλλο κοινοπολιτιακό μέλος να κάνω αυτό που έκανε τώρα. Ενώ όσο ήταν στην Ευρώπη δεν μπορούσε. Μήπως λέω. Καταρχάς, ακόμα και αν δεν ήταν προσυμφωνημένο, είχαμε πει εδώ κύριε Δράκο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία, ανέκαθεν ήταν με το ένα πόδι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άλλο αναζητούσε έτσι τους ατλαντικούς δεσμούς που την ένωναν με την άλλοτε μεγάλη απικία που μετά έγινε η παρθενώνια δύναμη. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της απόψινής μας εκπομπής, να έρθουμε και να προσπαθήσουμε να ενιχνεύσουμε τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και να πούμε και δύο λόγια για το πόσο επηρεάζει και τις καθημάσεις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουμε στη τελική ευθεία της αποψινής εκπομπής που αφορά τις επιπτώσεις της συμφωνίας AUKUS, τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στον Ειρηνικό και στην αναμέτρησή της με την Κίνα. Μια αναμέτρηση στην αυγή του 21ου αιώνα που επηρεάζει αναπόφευκτα μοιραία παγκοσμίως τις εξελίξεις σε οικονομικό, στρατιωτικό, σε όλα τα επίπεδα. Μια συμφωνία που, όπως προηγουμένως συζητήσαμε και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου, Χρήστο Φραγκονικολόπουλο, αλλά και με τον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, Μίλτο Σαριγιαννίδη, υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση
να προβεί σε αλλαγές. Μένει να δούμε ποιες αλλαγές θα είναι αυτές και κατά πόσο αυτά τα νέα δεδομένα θα υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην ομοσπονδιοποίηση, στην κατάργηση του βέτο, στην αμυντική θωράκισή της και ούτω καθεξής. Είμαστε εδώ και συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα με τον οικονομολόγο Καλία Δράκο. Κύριε Δράκο, τα είχαμε πει πολλές φορές. Είχαμε πολλές φορές για την αλλαγή που συνεπάγεται αυτός ο πολυπολικός κόσμος, για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιληφθούν ότι το κέντρο βάρος πια δεν είναι εδώ, έχει μετατοπιστεί σε άλλα μέρη της Ιφιλίου. Τώρα τι κάνουμε, πού οδεύουμε και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την Ευρώπη και μοιραία και εμάς. Είμαστε κομμάτι της Ευρώπης και όλα αυτά δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν καταλυτικά το τι γίνεται σήμερα και αύριο. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα διαρκούς της πανδημίας ακόμη, έτσι. Έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Η πανδημία σοβεί και θα συνεχίσει να σοβεί. Λοιπόν, λογικά θα αρχίσει να τελειώνει αυτή η ιστορία το επόμενο καλοκαίρι. Οικονομικά μιλώντας, αν δεν τελειώσει η πανδημία, δεν μπορεί να μιλάς ούτε για οικονομική ανάκαμψη, ούτε για τίποτα. Δηλαδή, όσες συζητήσεις γίνονται είναι, εν πάση περιπτώσει, στον αέρα. Είναι καζάνι έτοιμο να εκραγεί. Κάτι να τύχει, είτε πανδημία, είτε κλιματική αλλαγή, είτε οτιδήποτε, ξέχασε το. Το ζήτημα είναι ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να χαλαρώσει λόγω πανδημίας και όταν τελειώσει ακόμα κανένα χρόνο ίσως, κάποιες σχέσεις εκεί μαθηματικές πρέπει να αλλάξουν προς το ευνοϊκότερο για τις οικονομίες. Και από εκεί και ύστερα η Ευρώπη, η μηχανή θα παράγει συνεχώς, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό δηλαδή καθε αυτό. Υπάρχουν πραγματάκια να γίνουν, αλλά πρόβλημα δεν υπάρχει. Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σε άλλους τομείς. Ένας εκ των οποίων είναι ο γεωπολιτικός. Έτσι, πρέπει να γίνουμε, εν πάση περιπτώσει, παγκόσμιοι παίκτες στη γεωπολιτική. Δεν πρέπει, ας πούμε, να είμαστε νάνοι. Δεν μπορεί οι τρεις αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Κανένας Ευρωπαίος δεν το δέχεται. Στα λόγια. Και ιστορικά να το δεις. Και όπως θες, δες το, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή να δημιουργηθεί ένα τόξο Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, με τη βοήθεια και συμμετοχή Αμερικανών και Εγγλέζων και συνάς απ' έξω. Δεν γίνεται. Πολλά πράγματα όμως ακόμα, πέραν της μιας αμυντικής, ας πούμε, συμμαχίας και ενός ευρωστρατού ή πώς θα το πούν, δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσουν μεμονωμένες χώρες να εξαρτώνται από κάποιες άλλες χώρες, μεμονωμένα. Δηλαδή, πώς έγινε με το εμβόλιο, ποιος έδωσε την παραγγελία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο θα γίνεται και στα καύσιμα, ενέργεια, οτιδήποτε άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε πώς έγινε με το εμβόλιο. Έτσι έγινε. Και δημιουργήθηκε το πατατράκ με την AstraZeneca. Brexit, παρένθεση. Λοιπόν, εάν γίνουν έτσι τα πράγματα, τότε το βέτο έρχεται μόνο του. Το να φέρνει τ' άλλο. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να το τραβάς και πολύ. Μόνο του θα έρθει. Κατά συνέπεια, μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ανισότητες βορρά-νότου. Το παιχνίδι του Βορρά είναι γνωστό. Η πίεση των Νοτίων είναι επίσης γνωστή. Κάπου να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Ας βρεθεί ένα κονσένσους. Και αυτού του είδους οι διαφορές και οι συγκρούσεις μπορούν υπό προϋποθέσεις να λειτουργούν παραλυτικά, αλλά μπορούν υπό προϋποθέσεις να λειτουργούν και επιδοκιμητικά και προωθητικά. Δεν επιτρέπεται να λειτουργούν παραλυτικά. Δεν επιτρέπεται. Ναι, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και αλλιώς. Αλλιώς, ας πούμε, ας μας εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει η Ένωση, η Ευρωπαϊκή, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί. Και στην πράξη, παρά τα λόγια, λειτουργεί η αλληλεγγύη. Κακά τα ψέματα. Παρά τα λόγια, σας λέω. Το θέμα είναι ότι να τελειώνουμε με αυτά. Έχουμε μεγάλα θέματα μπροστά μας. Δηλαδή, θα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε μετά από αυτό. Ο δρόμος του μεταξιού. Ο δρόμος του μεταξιού από τη θάλασσα κόβεται πλέον. Δεν υπάρχει.
Υπάρχουν τεράστια γεωστρατηγικά θέματα για συζήτηση. Για να μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο σε αυτό, σαν Ευρωπαίοι, έτσι. Αλλιώς, άμα το πάμε σαν Γαλλία ή σαν Γερμανία, το παιχνίδι πάλι χαμένο θα είναι. Είπε όμως ο κύριος Σεργιανίδης ότι είναι λογικό η Γαλλία να ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ακύρωση της συμφωνίας με την Αυστραλία, αλλά γιατί έχει εδάφη εκεί πέρα. Και αυτή έχει συμφέροντα στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Τη στιγμή δεν πρόκειται να τη ρίξουν, γιατί έγινε αυτό που έγινε. Θα μπει με κάποιο τρόπο και η Γαλλία στο κόλπο, αλλά το νόημα το ευρωπαϊκό δεν είναι αυτό. Όχι, λέω το να μπει η Γαλλία βοηθάει ή δεν βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον δεν βοηθάει. Ή μπορεί και να τη βοηθάει. Να βρουν μια φόρμουλα να μπει μέσω Γαλλίας η Ευρώπη, μπορούνε. Δεν είναι λογική αυτή. Η Γερμανία με τη Ρωσία για να παίρνει το αέριο. Η Γαλλία με την Αμερική για να κάνει αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια υποκρισία τεράστια, έτσι. Να κάθονται οι Μεσογειακοί και να συζητάνε και μετά, ας πούμε, να γίνονται αυτά ή κάποια από αυτά. Δεν γίνεται. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε δίπλα. Να τελειώνουμε με αυτά. Όμως θα πάμε εκεί. Διότι είμαστε κολοσσοί. Πώς θα το κάνουμε οικονομικά? Πώς θα το κάνουμε? Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί και θα απαντηθεί από την ίδια τη ζωή είναι κατά πόσο με δεδομένους τους πολύ αργούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίζει, κατά πόσο αυτές οι νέες εξελίξεις είναι ικανές να τους επιταχύνουν. Γιατί από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία μόνο να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Σημασία έχει να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι ένας παράγοντας καταλυτικός στα πάντα. Εγώ εφαρμόζω μια άλλη αρχή σε αυτά τα πράγματα. Το σκέφτηκες, ξεκίνα το. Μην περιμένεις να προκύψει λόγος. Κάντο. Με προβλήματα στην αρχή, ξέρω εγώ, θα καθυστερείς και αυτά, αλλά άρχισέ το. Δώσ' το δρόμο. Η ισχύ σου ανεβαίνει ραγδαία. Δεν το καταλαβαίνεις πόσο ανεβαίνει. Ίσχυς, είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι μόνο τα οικονομικά ή τα αμυντικά συστήματα, είναι πολλά πράγματα. Είναι ο πολιτισμός, είναι το μορφωτικό επίπεδο, είναι οι πρώτες ύλες, είναι οι επιστήμες που η Ευρώπη από αυτά. Έχει τεράστια πράγματα, δηλαδή δεν πιάνετε. Δώστε και εκεί πέρα στο αμυντικό κομμάτι λίγο να τελειώνουμε. Θέλει δηλαδή... Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και μεγάλοι άντρες στην Ευρώπη εδώ που τα λέμε. Δεν υπάρχει Κολ, δεν υπάρχει Μιτεράν, δεν υπάρχει Ζισκά, δεν υπάρχει Καραμαλής. Δεν υπάρχουν αυτοί πια. Ενώ όσο το συζητάμε, βέβαια υπάρχει και μια άλλη προοπτική, μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι όταν χρειάζεται η ιστορία ηγέτες, τότε οι ηγέτες δημιουργούνται. Μακάρι! Μακάρι! Σε αυτή τη στιγμή να μην χρειάζονται ηγέτες και να μην υπάρχουν. Μακάρι! Ή μπορεί... Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει Σμιτ, δεν υπάρχει Μιτεράν, δεν υπάρχουν πια. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ενώ στα συζητάμε αυτά, κύριε Δράκο, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την κρίση στην οικονομία, για τις επιπτώσεις της στις ζωές μας, για το γεγονός ότι αυτή η κρίση σοβεί και τράπεζες δεν υπάρχουν και όλα αυτά. Κατά πόσο όλες αυτές οι εξελίξεις μπορεί να καταστήσουν όλες αυτές τις συζητήσεις μακρινό παρελθόν? Κοιτάξτε να δείτε. Η Ευρώπη δεν έχει δυσκολίες σε αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη, εκείνο το οποίο φοβάται μόνο είναι η πόλεμη. Έρχεται αυτό από τα παλιά. Εξάλλου ένας από τους λόγους που έγινε η Ευρώπη είναι να μην ξαναγίνει πόλεμος μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να γίνει επιτέλους ο μεγάλος συμβιβασμός. Ακούσατε και είδατε... Και να τελειώνει αυτή η ακούσατε και είδατε πράγματα στην οικονομία την ελληνική, ας πούμε, που τρίβουμε τα μάτια μας. Έτσι. Μα θα μου πεις, δεν τα είδαμε στην τσέπη μας ακόμα. Οκ, σιγά σιγά. Έτσι θα πάει και η Ευρώπη, ολόκληρη. Θα πάει δηλαδή πολύ παραπάνω από εκεί που υπολόγιζε να πάει. Έστω και χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τη λήξη της πανδημίας. Εντάξει, τώρα θεωρώ ότι, ξέρω εγώ, ήδη άρχισε και φαίνεται αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι στα τρία τρίμηνα, στα δύο τρίμηνα, αν θες, άρχισε και φαίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί να σκιάσει τα πάντα. Φοβάμαι όμως και σκέφτομαι με αυτά και αυτά το διεθνές εμπόριο. Γράψτε το καλά στο μυαλό σας. Το παγκόσμιο ΑΕΠ
κοντά στα 73 δολάρια, κατά 1/3, κοντά στο 23 δολάρια, διακινείται στο διεθνές εμπόριο. Καράβια, σιδηρόδρομοι, αεροπλάνα, πάνε αυτά εδώ, πάνε και... Δηλαδή, το 1/3 του παγκόσμια διακινείται έτσι. Και τα άλλα 2/3 μένουν χώρια όπου παράγονται. Αν αυτό το πράγμα δεν έρθει να δουλέψει, πολύ δύσκολα θα δείτε οι οικονομίες μπροστά. Πολύ δύσκολα. Θα δείτε την παγκόσμια οικονομία, πολύ δύσκολα θα τη δείτε μπροστά. Και μην άκουσα τους συνομιλητές να λένε για την Κίνα οικονομικό θαύμα και όλα αυτά. Οκ. Okay. Είναι ένας μεγάλος παίκτης αντικειμενικά. Είναι μια τεράστια δύναμη. Είναι. Μια τεράστια δύναμη που την ίδια ώρα εξαρτάται από την αμερικανικά κεφάλαια. Είναι αυτό που είπαμε ότι... Αυτό οδήγησε σε κόντρα. Εντάξει. Το οικονομικό θαύμα που λέτε οδήγησε σε κόντρα. Και νομισματική και στον οργανισμό εμπορίου. Αλλά οι κόντρες είναι για να υπάρχουν. Οι συμβιβασμοί είναι το πρόβλημα. Όμως... Την ίδια ώρα που κοντράρονται, μαζί οι αμερικανικά και οι κινέζικα κεφάλαια προχωρούν σε ένα σωρό, στην καθημερινότητα. Ανάποδα όμως... Και μιλάμε για τεράστια αντίληψη. Ανάποδα όμως προχωρούν στα πυρηνικά υποβρύχια της Όκους. Χρειάζεσαι την κλιματική αλλαγή, εκεί χρειάζεσαι συνενέσεις. Χρειάζεσαι πανδημίες και εκεί συνενέσεις. Δηλαδή έχεις θέματα, δεν μπορείς να αποκλείεις κράτη έτσι τόσο εύκολα. Να πεις ότι η Κίνα, ξέρω εγώ, με ενόχλησε εκείνο, άσε στην πάντα. Δεν γίνονται αυτά. Ή ξέρω εγώ, δεν έχει το νομισμά της να αγοράσει συναλλάγματος, δεν μπορώ να κάνω χωριό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλει μια ισορροπία του τρόμου να την πούμε. Πες την έτσι. Αλλά τη θέλει την ισορροπία. Η ισορροπία του τρόμου υπήρχε και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δεν χρειαζόμαστε ισορροπία του τρόμου. Χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τώρα, το λέτε διαφορετικά. Ναι, λέτε ότι όλος... διαφορετικό τύπο ισορροπία. Ο κινέζικος πλούτος επενδύεται σε αμερικανικά ομόλογα. Έτσι είναι. Η εξάρτηση και των μεν και των δε είναι τεράστια. Ωραία. Κανείς δεν τολμάει. Αυτό που έγινε με την τεχνική εταιρεία προδιημερών. Σήμερα ανακοινώθηκε στάση πληρωμών. Έτσι. Δεν ξέρεις την οικονομική της κατάσταση, δεν δημοσιεύονται στοιχεία, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρω τι θα φέρει από εκεί κάτω, τι ζημιά θα φέρει εκεί κάτω ή στην Ευρώπη. Ιδέα δεν έχω. Αυτό είναι που ενοχλεί με την Κίνα. Δεν δημοσιεύει, δεν κοινολογεί, δεν αφήνει τα πράγματα ελεύθερα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και τον πολιτισμό σέβονται και όλα τα σέβονται. Αλλά ξέρεις, υπάρχει μια κεντρικά κατευθυνόμενη οικονομία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πεις. Εντάξει, αυτό κάνει η Κίνα. Ένας περίεργος, υβριδικός, επιθετικός καπιταλισμός, κεντρικά κατευθυνόμενος, κρατικά κατευθυνόμενος, είναι μια εντελώς περίεργη κατάσταση. Ναι, αλλά περίεργη είναι και η κατάσταση. Είναι πρωτόφαντο, πρωτοφανές το εγχείρημα. Περίεργη είναι και η κατάσταση. Και πολλές φορές έχει σχολιαστεί και δυσμενός και εκείνο και τ' άλλο. Το τι δουλειά κάνει η τράπεζα, ξέρω εγώ, διεθνών διακανονισμών. Αυτή η τράπεζα κουνάει τον κόσμο όλων. Εάν το σύστημα πληρωμών αυτής της τράπεζας σε αποκλείσει, δεν μπορείς να κάνεις διεθνές εμπόρια. Δηλαδή, τα κεντρικά σημεία, τα κομβικά μάλλον σημεία, είναι πιασμένα. Δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό ήταν πάγια τακτική των Αμερικανών. Θέλω να ελέγξω κάτι, θα κοιτάξω να τα ελέγξω πρώτα οικονομικά. Και μετά το έχω σχεδόν καθολικά ελεγχόμενο. Άλλος το θεωρεί αλλιώς. Άλλος το θεωρεί ενεργειακά. Άλλος το θεωρεί δεν ξέρω πώς. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να συνεργαζόμαστε, να μιλάμε, να λύσουμε θέματα σοβαρά όπως η πανδημία και η κλιματική αλλαγή και μετά βλέπουμε. Σε αυτό το σημείο, κύριε Δράκο, να... επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε την απόψινή κουβέντα. Προφανώς, στόχος της εκπομπής δεν ήταν να αναλύσουμε όλες τις πτυχές αυτών των αλλαγών που φέρνει η Συμφωνία Άουκους. Ήταν να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση, γιατί είναι αλλαγές που μοιραία, άμεσα επηρεάζουν τις ζωές μας
για σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Κάνοντας μια σύνοψη της σημερινής κουβέντας και των όσων υπόθηκαν και από τους δύο καθηγητές του Αριστοτελείου που τοποθετήθηκαν, τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη στιγμή? Συμπέρασμα που αύριο μπορεί να αλλάξει λόγω των εξελίξεων. Εάν θες να γίνεις παγκόσμιος παίκτης, θα πρέπει να προχωρήσεις σε αμυντική ένωση και ευρωστρατό. Αύριο. Χθες. Όλα τα άλλα τα έχεις, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Στην έννοια της ισχύς. Άρα η μπάλα είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ασφάλεια. Στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πρέπει να κάνεις ευρωστρατό, αμυντικά συστήματα, ασφάλεια και τα σχετικά. Τα άλλα τα έχεις, δεν τα χρειάζεται. Δεύτερο. Πρέπει να χαλαρώσεις το σύμφωνο σταθερότητας. Κάνα δύο χρόνια και μετά την πανδημία. Το Ταμείο Ανάκαμψης σου δώσε τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι μπορεί να υπάρξουν δανεισμοί με ευρωομόλογα και όχι με εθνικά ομόλογα. Σου το δώσε, να το καταλάβεις αυτό. Περισσότερο συνεργασία μεταξύ των κρατών. Από εκεί και ύστερα δεν βλέπω τίποτα άλλο μπορεί να κάνει. Όλα αυτά εσωτερικά μπορεί να σημαίνουν κατάργηση του βέτο, ό,τι θες. Ούτε σταματώ σε αυτά καθόλου. Τα μεγάλα θέματα είναι να δημιουργηθεί ένα τείχος προστασίας της Ευρώπης ολόκληρης από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είτε είναι πανδημία, είτε κλιματική αλλαγή, είτε άμυνα. Είτε πυρηνικά υποβρύχια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Τότε είναι η Ευρώπη όπως τη θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Δράκο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.